Μαθήματα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, μια προσφορά του Μορφωτικού Μουσικολογικού Ιδρύματος. Τα μαθήματα παραδίδει ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Την προηγούμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, είχαμε διαβάσει τους ένους του τετάρτου ήχου και με το σημερινό μάθημα κλείνουμε τα μαθήματα του τετάρτου ήχου, αφού θα κάνουμε παραλλαγή και μέλος στο τέταρτο αιωθινό όρθρο συν βαθύς. Αυτό το αιωθινό θα πρέπει να ξέρετε ότι η τονικότητά του είναι τέτοια που δεν έχει μεγάλο ύψος, έχει μικρό εύρος θα έλεγα, και γι' αυτό μας επιτρέπει και στις μέτριες ακόμη φωνές, αυτές που δεν έχουν μεγάλα ύψη, να ανέβουν μία και δύο φωνές παραπάνω από τη φυσική βάση. Προς Θεού μην το πείτε στη φυσική του βάση, διότι τότε θα είναι ένα δοξαστικό το οποίο δεν θα έχει καμία ομορφιά πάνω του, είναι πολύ χαμηλό. Να πάμε λοιπόν στο τέταρτο αιωθινό όρθρο συμβαθής, στο δικό μου το βιβλίο είναι στην σελίδα 191, και να κάνουμε παραλλαγή. Μέσα θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες μεταφορές σε άλλους ήχους, και βλέπω εδώ πέρα φθορά του εναρμονίου γένους, φθορά του δευτέρου ήχου και επαναφορά πάλι στο διατονικό γένος στον τέταρτο ήχο. Πάνιζο και ζώνη, πάνιζο ζώ και δι και δι δι. Pa
Βουγαδί, γαδί, δίκε και διδίγα και βουγα γαπα, βουγαδί, γαγα, βουπα, βουπα, πα, γα, βουγα, βουπα, πα, βουπα, πα, βουγα, βουπα, νι, ζω, νι, πα, νι, πα, βουγα, δι, γα, γα, βουπα, βουπα, πα, βουγα, δι, γα, βουγα, δι, γα, δι, γαβού παβού γαδί γαδί δίκαι δί δίκαι και δί γαδί δίκαι και δί δί βου 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 γαβού πανι παβού